Την κλίσιν της έργης σου επί σφραγίσας ελέα κατά καρπός, όχθησεν οίκο Θεού, πολύ καρπέ δόξε, σιγάρος ιεράρχη. Στερό αθλοφόρος τρέφει στην εκκλησία λογική ευκαρπία. Πρεσβεύων Ιερομάρτης υπέρ των ψυχών ημών. Ο Άγιος Ιερομάρτης Πολύκαρπος, επίσκοπος Σμύρνης. Γεννήθηκε 60 χρόνια περίπου μετά Χριστόν. Στον 20ο χρόνο της ηλικίας του έγινε χριστιανός. Όπως γράφει ο μαθητής του Ιρηναίος, ο Πολύκαρπος ήταν στολισμένος με μεγάλη σοφροσύνη, αυστηρότητα ηθών και ολόψυχη αφοσίωση στην διδασκαλία του Θείου Λόγου. Τα προτερήματά του αυτά και η γενεοψυχία του τον έκαναν πολύ αγαπητό στον Ευαγγελιστή Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που αργότερα τον χειροτώνησε επίσκοπος Μύρνης. Στο αξίωμα αυτό επιτελούσε τα καθήκοντά του με ζήλο καθαρά αποστολικό. Ανεδείχθη ο διδάσκαλος, ο πατήρ, ο ποιμήν και ο φρουρός. Όταν άρχισαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, επί αυτοκράτορα Αντωνίου Πίου, ο ανθίπατος της Μικράς Ασίας Στάτιος Κοδράτος, μετά από μανιώδη απέτηση του ειδωλολατρικού όχλου, συνέλαβε τον Άγιο Πολύκαρπο και τον διέταξε να βλασφημίσει δημόσια τον Ιησού Χριστό. Ο γέροντας επίσκοπος απάντησε «Επί 86 χρόνια υπηρετώ το Χριστό, χωρίς καθόλου να με αδικήσει, και πώς μπορώ τώρα να βλασφημίσω τον βασιλέα και σωτήρα μου». Αμέσως τότε τον έριξαν στη φωτιά για να καεί ζωντανό. Αλλά η φωτιά τον άφησε ανέγγυκτο. Τότε ένας δίμιος τον χτύπησε με το ξύφο του και τον θανάτωσε. Έτσι στις 23 Φεβρουαρίου του έτους 167 ο μέγας αθλητής της πίστεως τερματίζει την επίγεια ζωή του. Στο πρόσωπο του Αγίου Πολυκάρπου εφαρμόστηκε πλήρως ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη μηδέν φοβού αμέλη σπαθήν, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσω σύ τον στέφανον της ζωής. Δηλαδή μην φοβάσαι για αυτά που πρόκειται να πάθεις, φρόντιζε να είσαι πιστός μέχρι θανάτου και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της αιώνιας ζωής.